Το παρόν σχέδιο νόμου, κατά την άποψή μας, ή μάλλον κατά την άποψη της κυβέρνησης, είναι ότι θα καταστούν πιο λειτουργικές οι υπηρεσίες στα αεροδρόμια και στην αεροναυτιλία. Το ζήτημα βέβαια για μας δεν είναι αυτό ακριβώς, αλλά το ζήτημα μάλλον για σας, για την κυβέρνηση, δεν είναι αυτό ακριβώς, αλλά το πώς θα καταστεί πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό για την αύξηση των κυκλοφοριακών ροών προς όφελος των αεροπορικών εταιριών. Άλλωστε, αυτή η ιστορία, το θέμα δηλαδή της απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, πριν ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 90, που με συνέπεια υπηρέτησαν τόσο οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, και συνεχίζει φυσικά εκ νέου σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Αυτό φυσικά επιταχύνεται μέσα από τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, που επιδιώκει να περιορίσει τον κατακαιρματισμό του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου μεταξύ εθνικών εναέριων χωρών των κρατών μελών, των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών χρήσεων, κατά συνέπεια να αυξήσει τη δυνατότητα και την αποτελεσματικότητα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας προς όφελος των αερομεταφορέων, δηλαδή των εταιριών που κάνουν τις αερομεταφορές, μειώνοντας το κόστος πτήσης και κατ' επέκταση αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά την μεταβίβαση των αεροδρομίων στο ΤΑΙΠΕΔ και μετέπειτα στο υπερταμείο. Ο νόμος 3913 του 11, που άνοιξε το δρόμο της ιδιωτικοποίησης των αεροδρομίων για να έρθει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2016 και να εκχωρήσει τα 14 αεροδρόμια στη Φράπορτ, ενώ είναι πρώτων πυλών και τα υπόλοιπα αεροδρόμια. Στην πορεία διαχωρίστηκε λειτουργικά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με τη δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, εκχωρώντας στον διοικητή της ΗΠΑ το δικαίωμα να προχωρήσει στο ξεκαθάρισμα του πλεονάζοντος προσωπικού και τελευταία με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ 4427 του 2016, όπου η ΗΠΑ, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, διαχωρίστηκε νομικά με τη σύσταση δύο νομικών προσώπων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Στα δύο αυτά νομικά πρόσωπα ο ΣΥΡΙΖΑ τότε έδωσε μορφή δημοσίων υπηρεσιών και πανηγύριζε ότι κατάφερε να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα της διαλυμένης πια Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Δεν άργησε όμως να αποδειχθεί σε όσους αμφέβαλαν ότι αυτός που θα παρέχει τις υπηρεσίες αεροδρομίου και αεροναυτιλίας δεν θα είναι πλέον το κράτος, αλλά τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτό αποδεικνύεται με το παρόν σχέδιο νόμου. Ο αμυγής δημόσιος χαρακτήρας των δύο υπηρεσιών εξαφανίζεται πλέον. Η ανεξάρτητη αυτή αρχή, η ΑΠΑ, πλέον γίνεται με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Δίνονται όλες οι ρυθμιστικές, κανονιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες της αεροναυτιλίας. Αναλαμβάνει όλο το εποπτικό κομμάτι την εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής αερομεταφορών. Της δίνεται τη δυνατότητα να αναστέλει και να καταργεί τομείς της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, βάζοντας σε κίνδυνο τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, την πυρασφάλεια, άλλα συστήματα. Θα ορίζει τις διακρατικές συμφωνίες, ενώ της δίνεται τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε απόρριτα έγγραφα, βάζοντας σε κίνδυνο ακόμα και αλληλογραφία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Και από την άλλη, έχουμε την ΗΠΑ, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την οποία την μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, επίσης με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, δίχως περιουσιακά στοιχεία, καθώς τα αεροδρόμια βρίσκονται στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ η ίδια στεγάζεται σε νοικιαζόμενα κτίρια. Περιορίζεται ο ρόλος της στην παροχή υπηρεσιών και αεροδρομίων, μέχρι να εκχωρηθούν και αυτά στους ιδιώτες, τις υπηρεσίες αεροναυτηρίας μέχρι και αυτή να εκχωρηθεί, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες υδατοδρομίου που θα δούμε πού θα καταλήξουν και αυτές. Το πρόσχημα βέβαια που εφήβρε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το διαχωρισμό σε ΗΠΑ και ΑΠΑ, την οποία υιοθέτησαν όλες οι κυβερνήσεις των κρατών μελών και οι δικές μας εδώ, είναι ότι δεν μπορεί ο ελέγχος να είναι και ελεγχόμενος. Δεν μπορεί δηλαδή η ίδια η υπηρεσία και να νομοθετεί και να εποπτεύει και να παρέχει και τις εποπτευόμενες υπηρεσίες. Είναι φανερό
ότι ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη ιδιωτικοποίηση και των δύο υπηρεσιών, με την παραπέρα διεύρυνση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειάς τους, και πολύ σύντομα θα έρθει νέο σχέδιο νόμου που θα μετατρέπει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ο εποπτικός έλεγχος της ΑΠΑ επίσης να περνά σε ιδιώτες. Δεν είναι τυχαίο ότι τοποθετούνται ανοιχτά υπέρ του νομοσχεδίου ποιοι, ο ΣΕΤΕ, η Fraport, η Aegean, οι φορείς της αγοράς δηλαδή. Ακριβώς γιατί εξασφαλίζουν ότι θα έχουν λόγο και στην ανεξάρτητη, στην αρχή πολιτικής αεροπορίας και στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Από τη συζήτηση που έγινε μέχρι τώρα στην Επιτροπή, έγινε φανερή η στρατηγική σύμπλευση της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής. Κινούνται στον ίδιο στρατηγικό καμβά, αποδεχόμενοι τον κεντρικό πυρήνα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των αερομεταφορών. Δεν διαφωνούν στο διαχωρισμό της ΗΠΑ σε ΑΠΑ και ΗΠΑ, τσακώνονται στα επιμέρους. Πώς δηλαδή θα δρομολογηθεί αυτή η διαδικασία? Αποσκοπούν όμως κόπημα ότι αυτός ο διαχωρισμός με την ανεξάρτητη αρχή και με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια από τη μία και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας από την άλλη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, επίσης με τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, οδηγεί αντικειμενικά στην ιδιωτικοποίηση των αερομεταφορών. Η κυβέρνηση στον αντίλογο ότι με τις ρυθμίσεις αυτές τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των πτήσεων, απαντά ότι όχι, δεν διακυβεύεται η ασφάλεια των πτήσεων. Κι όμως, το αντίθετο θα συμβεί. Οι κανόνες ασφάλειας, σύμφωνα με τους νέους κανόνες, πρέπει να υπηρετούν την ανταγωνιστικότητα. Υποτάσσεται η αεροπορική ασφάλεια στη λογική του κόστους-οφέλους. Θα εξαρτάται από την εκτίμηση των κινδύνων. Εισάγεται η ευελιξία στην κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας. Η κατάργηση όλων αυτών των ρυθμίσεων που δυσχεραίνουν την επιχειρηματικότητα με υπερβολικά περιοριστικές απαιτήσεις και πολύπλοκες χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες. Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας εργάζεται με ένα συγκεκριμένο μέγιστο φόρτο που προκύπτει από τη συνεκτίμηση των κανόνων ασφαλείας. Η πίεση μέσω της σύνδεσης επιδόσεων και αποδοχών, προκειμένου για παράδειγμα να αυξήσει ο ελεγκτής τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου για να μειωθούν οι καθυστερήσεις, οδηγεί σε παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα πιέζονται να διαχειριστούν περισσότερα αεροπλάνα για να μην χάσουν χρήματα. Οι κανόνες ασφαλείας θα γίνονται λάστιχο. Λιγότερη αερολιμενική, γιατί αυτό προβλέπεται, σημαίνει και λιγότερους ελέγχους σε αεροπλάνα και αεροδρόμια. Οι στόχοι οικονομικής αποδοτικότητας θα οδηγήσουν στη μείωση του κόστους για τις αεροπορικές εταιρείες που χρεώνονται με τα αντίστοιχα τέλη. Αυτό σημαίνει ότι θα υποβαθμίζεται το παρεχόμενο επίπεδο ασφαλείας, γιατί τα μέσα, ο εξοπλισμός και άλλα θα θυσιάζονται στο βωμό της μείωσης του κόστους. Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ουρανού, πέρα από την κατάργηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στον εναέριο χώρο, θα έχει αρνητικές και επικίνδυνες επιπτώσεις στην ασφάλεια πτήσεων, αφού αντικειμενικά το θέμα της ανταγωνιστικότητας που λέγαμε και προηγουμένως θα προβάλλεται ως πλεονέκτημα για να γίνεται η επίτευξη του μέγιστου δυνατού κέρδους και όχι της μέγιστης ασφάλειας των πτήσεων. Επιπλέον, επιχειρείται με το σχέδιο νόμου και την εφαρμογή του περίφημου σχεδίου επιδόσεων στο άρθρο 43 να συνδέσετε τους μισθούς, τις αποδοχές με κριτήρια ιδιωτικο-οικονομικά όπως η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η μείωση των καθυστερήσεων. Τα ετοιμάζετε για να τα βρουν έτοιμα ιδιώτες επενδυτές, ιδιωτικοποιημένη υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας με χαμηλούς μισθούς και ό,τι άλλο προβλέπετε για τους εργαζόμενους. Όχι μόνο στην περίπτωση, αυτό δεν συμβαίνει βέβαια στην περίπτωση των αερομεταφορών, συμβαίνει σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Όλα τα παραπάνω προσπαθείτε να τα πετύχετε με τη μείωση και τη σταδιακή κατάργηση της αποζημίωσης του Eurocontrol. Με πρόσχημα την πανδημία και τη δραστική μείωση των πτήσεων, μειώθηκε και αυτό το επίδομα. Ναι, αλλά οι εργαζόμενοι όμως συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και παρόλα αυτά δεν τους δίνεται ούτε αυτό το μειωμένο ποσό από το Eurocontrol. Φροντίσατε όμως τον περασμένο Ιούνιο να επιδοτήσετε με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τις αεροπορικές εταιρείες με προτεραιότητα, όπως λέγατε, τη διασφάλιση θέσεων εργασίας. Τώρα ετοιμάζετε νέα ενισχυτική χρηματοδότηση
πάλι με χρήματα του ελληνικού λαού, ενώ την ίδια στιγμή οι αεροπορικές εταιρείες επιδίδονται σε πογκρόμ απολύσεων των εργαζομένων. Και έρχεται φυσικά με τη σειρά του ο ΣΥΡΙΖΑ και προτείνει τι? Αγορά μετοχών της Aegean, δηλαδή κρατική συμμετοχή. Και τι σημαίνει αυτό? Πολύ ριζοσπαστική πρόταση. Δεν εξυπηρετεί τίποτε άλλο παρά το άλλο μείγμα διαχείρισης του καπιταλισμού, αυτό το σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο. Η ιστορία όμως έχει απαντήσει σε αυτό, κύριε Παπά, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ. Διδάσκει πως το καπιταλιστικό κράτος ως συλλογικός εκφραστής των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων φροντίζει, είτε με κρατική συμμετοχή, είτε όχι, να τους υπηρετεί πάντα και να τους ενισχύει. Και στη μία περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας και στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, που πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, το κράτος είναι αυτό που καλύπτει τις ζημιές και τα φέσια των επιχειρηματικών ομίλων. Και επί τη ευκαιρία να πούμε και αυτό το ανέκδοτο με το γάιδαρο και το άλογο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Όπου στον καπιταλισμό το κράτος πουλάει το άλογο στους ιδιώτες σε τιμή γαϊδάρου και αγοράζουν το γάιδαρο από τους ιδιώτες σε τιμή αλόγου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είτε με τη μία μορφή είτε με την άλλη είναι επιζήμιες για το λαό. Επίσης, με το σχέδιο νόμου προβλέπεται ρητά ότι δεν θα συσταθούν αεροπορικές αρχές στα αεροδρόμια. Με το έτσι θέλω, δηλαδή, η κυβέρνηση καταργεί αυτές τις αρχές. Όλοι και όλοι οι αερολιμενικοί που υπηρετούν στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας είναι 180 άτομα. Οι 80 εξ αυτών στελεχώνουν τα τμήματα αερολιμενικού ελέγχου στα 35 αεροδρόμια ιδιωτικά και μη. Μιλάμε για πτυχιούχους, ΑΕΗ, με μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες, πάρα πολλές εκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις στο αεροπορικό αντικείμενο και όλοι έχουν περάσει από τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας 4 μήνες και όλοι κατέχουν και πτυχίο επίπεδο πτήσεων. Ποιος ο λόγος λοιπόν να καταργηθούν τα ήδη στελεχωμένα από ιδιαίτερα καταρτισμένους υπαλλήλους και πλήρως λειτουργούν τα αερολιμενικά τμήματα? Ποιος ο λόγος να πάψουν να υπάρχουν κρατικοί έλεγχοι στους ιδιώτες των αεροδρομίων, όταν ήδη υπάρχει και πλήρως λειτουργεί η δομή τους? Τι θα κερδίσει το κράτος και το δημόσιο από αυτή την κατάργηση? Ποιος θα ωφεληθεί? Διότι οι μόνοι που συμφωνούν με αυτό το σχέδιο νόμου, το είπαμε, είναι η Fraport, είναι η Aegean και η IATA. Αυτοί θα ωφεληθούν. Είναι φανερό λοιπόν ότι το σχέδιο νόμου υπηρετεί την πλήρη απελευθέρωση των αερομεταφορών και υπηρεσιών. Οι επιπτώσεις θα είναι εμφανείς, με σοβαρούς κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και όσον αφορά τον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας μας και τον τουρισμό, σε μια περίοδο μάλιστα που τίθεται σε αμφισβήτηση από την Τουρκία με την συνδρομή του ΝΑΤΟ, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας με τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, με την αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης και πάει λέγοντας. Θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο η δυνατότητα ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Άρα θα γίνουν πιο ακριβές οι υπηρεσίες αερομεταφοράς για τα λαϊκά στρώματα, για τα λαϊκά νοικοκυριά. Θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο οι συνθήκες των εργαζομένων στον τομέα των αερομεταφορών και ειδικότερα στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας από τη στιγμή που υπάρχει μια σειρά διατάξεων που υποκρύπτουν αυτή την επιδείνωση. Για όλες αυτές τις εξελίξεις το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα. Κάποιοι μας λιδωρούσαν λέγοντας ότι αυτά που λέμε είναι αναχρονιστικά και ουτοπικά. Ότι πλέον είναι δεδομένα και δεν γυρίζουν πίσω. Εμείς λέμε ότι ουτοπικό είναι να πιστεύει κανείς ότι μπορούν οι εργαζόμενοι να διασφαλίσουν τη δουλειά τους σε ιδιωτικοποιημένα αεροδρόμια και ιδιωτικοποιημένη αεροναυτιλία. Εμείς λέμε ότι όλα τα υποτάσσουν στο καπιταλιστικό κέρδος και οι εργαζόμενοι, ο λαός, πρέπει να δώσουν τη μάχη για να πάψει να υπάρχει αυτό το κέρδος και όχι για να διορθώνουμε τους αστικούς νόμους που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο το καπιταλιστικό κέρδος πάντα εξυπηρετεί. Η κυβέρνηση, φοβούμενη της αντιδράσης των εργαζομένων και τη σημερινή 24ωρη απεργία, έβαλε λιτούς και δεμένους για να εμποδίσει τον αγώνα τους. Το δικαστήριο, πάντα στις επάλξεις της στήρησης του νόμου και της τάξης, έβγαλε παράνομη την απεργία των εργαζομένων στα αεροδρόμια,
όπως έκανε και με την απεργία των ελεκτών εν αέρια κυκλοφορία στις 26 του Οκτώβρη, όπως κάνει με όλες σχεδόν τις απεργίες, παράνομες και κατακριστικές. Η ταχύτητα ανταπόκρισης της ελληνικής δικαιοσύνης στις περιπτώσεις απεργίας επιβεβαιώνει την εχθρότητα του αστικού συστήματος απέναντι στο δικαίωμα της απεργίας. Το ΚΚΕ, κυρίες και κύριοι, ζήτησε την απόσυρση του σχεδίου νόμου, για να μην περάσει αυτός ο νόμος έγκλημα. Φυσικά, δεν μας ξέπληξε η κυβέρνηση, δεν το έκανε δεχτό. Είναι ξεκάθαρο για μας ότι σε αυτόν τον αντιλαϊκό δρόμο η κοινωνία θα υποστεί τις συνέπειες της ιδιωτικοποίησης και τη συντριβή των εργασιακών δικαιωμάτων με ακριβές υπηρεσίες. Για το ΚΚΕ το κρίσιμο ήταν να μην χωριστεί το κανονιστικό εποπτικό κομμάτι από το επιχειρησιακό. Το κόμμα μας όχι μόνο τώρα, πάντα πάλευε και παλεύει ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και τις συνέπειές της στο λαό. Σε συνδυασμό με τον αγώνα για μεταφορές, άρα και αερομεταφορές και αεροδρόμια που να είναι κοινωνική, λαϊκή ιδιοκτησία, θεωρεί ότι οι υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας πρέπει να είναι ενιαία υποκρατικό έλεγχο, να συμπεριλαμβάνονται η αεροναυτιλία και όλα τα αεροδρόμια στη δύναμή της και όλες οι αρμοδιότητες για τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας, της αποτελεσματικής ασφάλειας πτήσεων και κατοχύρωση εργασιακών ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Να είναι ενταγμένη και αυτή σε έναν ενιαίο φορέα αερομεταφορών που θα έχει ως αποστολή την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών και όχι την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να μην υποκύψουν σε αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στο ξύλωμα των κατακτήσεών τους. Να απορρίψουν τα απατηλά προτάγματα του κοινωνικού διαλόγου με την κυβέρνηση και τις αυταπάτες που οδηγούν στη λογική του μικρότερου κακού. Ο ισχυρισμός ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ολοκλήρωση της ενοποίησης, με κοινή πολιτική σε όλους τους τομείς, διασφαλίζεται η σταθερότητα και η εγγύηση της εθνικής κυριαρχίας, αποδείχτηκε τελικά ότι είναι ένα πολύ μεγάλο παραμύθι. Κατά συνέπεια, εμείς, κύριε Πρόεδρε, ως ΚΚΕ, καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Και τέλος, μία κουβέντα μόνο, έχουμε καταθέσει μία τροπολογία για την παροχή προθεσμίας στους υποψήφιους στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1 και 2 ΓΕ του 19 σχετικά με την προσκόμιση του παραβόλου των 3 ευρώ. Νομίζουμε ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα, δεν ευθύνονται οι εκπαιδευτικοί και πρέπει η κυβέρνηση να κάνει αποδεχτή αυτή την τροπολογία. Ευχαριστώ.